Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Πόσο μου θυμίζει καλοκαίρι αυτό το τραγούδι. Και γι' αυτό το βάλαμε. Πόσο κοκτέιλ στην παραλία, στο ένα, στο άλλο. Κοίτα πώς το έχω συνδυάσει εγώ το καλοκαίρι. Κοκτέιλ στην παραλία. Α, στο μου έχει λείψει αυτό. Ναι. Θα το κάνουμε, δεν είναι. Δεν μπορώ να το κάνω φέτος. Θα κάνουμε και εκπομπή έτσι εκεί. Δεν μπορώ να το κάνω φέτος με τα κοκτέιλ. Μου έχουν απογορεύσει το άλλο. Όχι, μου έχουν απογορεύσει το άλλο μέχρι το καλοκαίρι. Την τελευταία επέμβαση. Λοιπόν, τι κάνετε, καλησπέρα. Πώς είστε, καλησπέρα, εδώ είμαστε. Ραντεβού στις 4. Καλησπέρα, η Ανίτα. Ραντεβού στις 4, λοιπόν, εδώ είμαστε στον Star FM 97,1. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Mm-hmm. Να πούμε ότι στο μικρόφωνο είναι η Βάσκα Πανοπούλου. Και ο Άκης Τσακίρης, στη ρυθμίση του ήχου. Και ο Άκης Τσακίρης και η Βάσκα Πανοπούλου. Oh. Έτσι, όλο μαζί. Έτσι, all together. All together. Στη ρύθμιση του ήχου η Βάσο Καλαργύρου και σήμερα προσπαθεί να μας αντέξει αυτό το κορίτσι εδώ πέρα, αλλά τι να κάνουμε. Μας έχει ανεχτεί μέχρι το τέλος της σεζόν, θα μας ανεχτείτε, τι να κάνουμε, όλος ο σταθμός. Να πούμε ότι θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6, τα social media της εκπομπής. Να πούμε τις καλύτερες μας στη Λαμία, στην Αθήνα, στην Κύπρο που μας ακούνε. Παντιού, παντιού, παντιού. Πού αλλού, στην Πάτρα μας ακούνε. Μας ακούνε και Πάτρα. Μας ακούνε και Πάτρα. Γεια σας. Αλλά πού αλλού μας ακούγανε. Αθήνο, καρναβάλι. Μυτιλίνη μας ακούνε. Hello Μυτιλίνη. Hello Μυτιλίνη. Hello Λέσβο. Μας ακούνε και μόνο στη Μυτιλίνη και στη Λέσβο. Και στη Λέσβο. Και στη Μυτιλίνη και στη Λέσβο. Ωραία. Κοντά κοντά αυτά. Φτιάχνω να λέξει τσίπρα. Κοντά κοντά αυτά, οπότε πιάνει σήμα. Κατάλαβε. Δεν είναι δύο διαφορετικά νησιά, αλλά πιάνει σήμα. Εντάξει. Ωραία. Εδώ ανακάλυψε το Καστελόζο ο Τσίπρας τώρα. Δεν το ανακάλυψε ο Τσίπρας τώρα, σε παρακαλώ. Το γνώρισε όμως. Ο Παπανδρέου ανακάλυψε το Καστελόριζο. Πρώτος ήταν αυτός. Αυτός και ο Χριστόφορος Κολόμπος με την Αμερική. Μπράβο, αυτό. Ο Κολόμπος ανακάλυψε την Αμερική, ο Παπανδρέου ανακάλυψε το Καστελόριζο. Εκεί που ξεκίνησαν τα μνημόνια, τώρα τα τελειώνει ο Αλέξης. Πάει κουμπί από την Ήδρα στην Ερμιόνη ο άνθρωπος. Ο Χριστόφορος έβγαιξε τους βλάχους και έφερε τη τέτοια. Όλα θα τα πούμε εδώ πέρα. Μείνετε συντονισμένοι εσείς. Ποιο VIP μας έκανε, λέει, τέτοιο. Μας έκανε ανθρώπους ουσιαστικά. Κάπως έτσι ήθελε να το πει. Μας βλαχοάλαξε. Μας βλαχοάλαξε. Βλαχοάλαξε, ναι. Ότι ήμασταν βλάχοι. Ήρθε ο Πέτρος Κωστόπουλος και μας έκανε international, μας έκανε, ξέρεις. Και δίπλα στη γνωστή, θα την πω την εταιρεία, ζητώ συγγνώμη, δίπλα στο Versace θα είχαμε και ένα τσιπουράκι, ας πούμε. Α, με λίγο ουζάκι, έτσι λίγο μεζεδάκι, κάτι, ένα something. Λοιπόν, στο Facebook θα μας βρείτε στη σελίδα μας, ραντεβού στις 4, Παύλα Star FM 97,1 και μας βλέπετε και live μέσα από το στούντιο του Star FM 97,1. Θα μας βρείτε και στο Twitter και στο Instagram, ραντεβού Star FM. Και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το hashtag ραντεβού Star FM σε όλα τα social media, στις φωτογραφίες σας, στα βίντεό σας, στις ιστορίες σας, οπουδήποτε θέλετε εσείς. Σήμερα θα έχουμε παρέα φυσικά, μετά τις 5. Σήμερα έχουμε τον αγαπημένο, λατρεμένο, λίγο πριν φύγει για τη Νέα Υόρκη, Ιορδάνη αγαπητό. Φτιάχνει βαλίτσα και θα κάνει και ερκενό για να κάνουμε συνέντευξη. Φτιάχνει βαλίτσα ο Ιορδάνη, τι να θες να πάμε, όχι. Δεν θες. Έχω πάει τόσες φορές, δεν χρειάζεται να ξαναπάω. Αλήθεια. Τώρα με τον Τραμπ φοβάμαι να πάω στην Αμερική, αλήθεια είναι. Γιατί? Με τον Ομπάμα ήταν καλύτερα να σκιάζω. Άστα να σκάσω είμαι. Λοιπόν, σας έχω. Άλλο να πω και την καλησπέρα μου, βέβαια, και στα καμένα γούρλα που μας ακούνε. Φιλιά στα καμένα τα γούρλα. Φιλιά στη Στυλίδα. Στη Στυλίδα θέλω να σου πω ότι δεν ξέρω ποιο είναι το μαγαζί αυτό. Μου το είπε χθες μία φίλη μου από τη Στυλίδα, αν μας ακούει, και μας βάζουν μέσα στο μαγαζί. Αλήθεια. Αλλά δεν ξέρω σε ποιο μαγαζί είναι. Καλησπέρα μας αυτούς που. Θα μου πεις δεν έχουμε και πολλά μαγαζιά, αλλά εντάξει, η πλατεία είναι γεμάτη με τις καφετέρειες, οκ. Ναι, πώς δεν έχετε. Ναι, ρε παιδί μου, σε σχέση με τη Λαμία. Ναι, ρε παιδί μου, σε σχέση με τη Λαμία, λέω, δεν έχουμε τόσες πολλές. Αλλά θέλω να σου πω ότι χθες μου είπε μία ακροάτριά μας από τη Στυλίδα ότι μας ακούνε και σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί. Και δεν ξέρω ποιο είναι αυτό. Θα το μάθω και θα σας πω. Αν μας ακούει η ακροάτρια, μπορεί να καλέσει εδώ στο τηλέφωνο του σταθμού 2239-046-725, όπως έκανε η Αναλήνη, όπως κάνουν και άλλοι ακροατές. Έτσι μας παίρνετε εδώ, θέλουμε να μας πείτε τα πάντα να μας λέτε. Everything. Ναι, τι καιρό έχει εκεί που είστε. Τι, οτιδήποτε το παιδί. Άμα θέλουμε καιρό να πάρουμε τη Χριστίνα, τη Σούζη. Σούζη, από τον Sky. Όχι, δεν, εντάξει, όμως το πει, θέλουμε τον καιρό της Λαμίας, καταλαβές. Να δούμε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων. Τώρα τελείωσε η Τόμη. Παλιού είχε και το δελτίο καιρού. Μα θέλουμε τον ξέρουμε κόσμο. Ξέρουμε τον καιρό. Το νερό. Τέλειο που είσαι πέρα. Αντάμα. Αντάμα. Τέλειο. Όχι. Καλό ήταν έτσι και έτσι. Αντάμα και αν μονιάσουμε και η χωρισιά κακή είναι. Έτσι και που λέγανε. Τι ωραία που σε ξύπνησε το πρωί, πες στους οκρατές.
Τι μου στείλε, δεν θυμάμαι, ναι, κάτι μου στείλε. Δεν πειράζει, θα το πούμε στο κάτι μου στείλε. Εν τω μεταξύ, χτε είδε που λέγαμε, Βάσο, ότι. Το πρώτο, βέβαια, γιατί το δεύτερο ήταν. Ήταν εγώ. Χτε είδε που λέγαμε ότι ήμασταν αδειασμένοι. Ναι, ναι. Τη στέλνω εγώ χθε το βράδυ, λοιπόν, την ατάκα από τα εγκλήματα με τη Χιλουδάκη που λέει μα ματιάσανε που είμαστε αγαπημένε. Παιδιά, ήμασταν. Παιδιά, ματιασμένοι δεν υπήρχε. Ο Άκη είχε κάνει χθε τα περισσότερα σαρδάμ που τον είχε. Νομίζω ότι έκανα όλα τα σαρδάμ τη σεζόν. Έκλεισα πια. Σήμερα είμαστε καλά. Λοιπόν, ευελπιστούμε, κάτσε, περίμενε. Μέχρι τις 6 λίγο... όλα θα γίνουν εδώ. Ακούστε λίγο αυτό που σας έστειλα. Όχι, και ο Ιορδάνης είναι πολύ έτσι συζητήσιμο και τρελό παιδί. Και αυτό θα... Τι τα κόντουσαν σε εμάς, νορμάλα άνθρωποι, τρελή πέφτουν σε εμάς. Θα κάνουμε πολύ ωραία κουβέντα. Λίγο μετά τις 5, αγόρασα μία μπλούζα. Τι μπλούζα, τίσερ. Βγάζει η ΕΦ μπλούζες. Και μου λέει, έλα ήταν ωραία. Άντε καλά, ωραία ήταν. Καλό ήταν, ήταν καλό. Κάτσε να δω και το δεύτερο. Το δεύτερο ήταν. Αυτό, έτσι εδώ, και έτσι, εδώ. Δεν είναι πολύ καλά, ναι. Το δεύτερο, ορίστε. Και το δεύτερο λέει. Τι κάνεις, βάφω το δωμάτιο διαβάζοντας ποιήση. Α, καβάφεις δηλαδή. Και μετά σε πήρξε, σε πείραξε το τραγούδι που κατάπιε το σύστημα. Η κούλα είναι ποιήση και τέλει κλωνοποίηση. Έλα, ήταν. Η κούλα είναι τέλεια χωρίς καμιά ατέλεια. Το δεύτερο δεν ήταν τόσο καλό, αλλά εντάξει, και αυτό τρώγεται το παιδί. Τρώγεται σαν το παστίτσο. Γέλασε λίγο το κιλάκι. Όπως είχαμε βάλει στο τραγούδι που κατάπιε το σύστημα τη Πέπη στη Θεσμελή. Έλα, έλα, Μίτσο, θα κάνουμε παστίτσο. Τι να κάνει η Πέπη. Βγάζει καινούργιο τραγούδι και τα έχει με τον αδερφό του Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν το ξέρετε. Ο Μίτσος που λέει. Ο Μίτσος που λέει με το παστίτσιο στο τραγούδι, στο βίντεο κλιπ είναι ο αδερφός του Άδωνη Γεωργιάδη, είναι ζευγάρι χρόνια. Αχ, τώρα αυτοί πώς τα κάνανε. Ο Άδωνης πήρε την άλλη, στον άλλο άκρο την όπερα της κλασικής. Της κλασικής μουσικής και ο άλλος πήρε την Πέπη της Μελή. Μα αν είναι δυνατόν. Κοίταξε, η μία είναι του Οδείου και η άλλη είναι της Οδού, της Εθνικής. Παροδείου. Λοιπόν, να κάνουμε λίγο πρόμο τι έχουμε σήμερα. Ναι. Λοιπόν, τι σου έχω φέρει. Σου έχω φέρει αποκάλυψη ποιος παίκτης του MasterChef έκλεισε ήδη συμφωνία με τηλεοπτική εκπομπή χωρίς να έχει τελειώσει το reality. Έτσι, αποχώρησε από το MasterChef, δεν είναι μέσα και έκλεισε και τηλεοπτική εκπομπή. Θέλω να σας πω λοιπόν επίσης, ποιος γνωστός τραγουδιστής δηλώνει, performer γενικότερα γιατί έχει κάνει πολλά, στριμώχνω λέει τη γυναίκα μου για τρίτο παιδί αλλά μου ξεφεύγει. Είναι Harry. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Επίσης, λοιπόν, θα ακούσουμε την Μαριό, η οποία έδωσε μια συνέντευξη στο Όλα Καλά χθες στο Μακεδονία TV και αναφέρει ότι ο πατέρας μου λέει δεν ήθελε καν να τραγουδάω τα ρεμπέτικα τραγούδια. Περιττό να σας πω τι ξύλο έφαγα. Φυσικά σου έχω να σου αποκαλύψω. Ήταν άλλες εποχές τότε. Προφανώς. Έχω να σου αποκαλύψω και ποια διάσημη πέντε ημερών. Διάσημη πέντε ημερών, έτσι. Δηλαδή πριν από πέντε μέρες γεννήθηκε. Έχει το δικό της λογαριασμό στο Instagram ήδη με χιλιάδες followers. Το This is Just Life το αποκαλύπτει αυτό, ποιος άλλος. Και επίσης, σας έχω, εκεί θα πρέπει να χρειαστούμε να βάλουμε πολλά μπίπ, θα έχουμε πολλά υπονοούμενα, αλλά δεν πειράζει. Ποια είναι τα πιο ενοχλητικά πράγματα που κάνουν οι άντρες στο σεξ σύμφωνα με τις γυναίκες. Σάω, σου έχω κι άλλα, σου έχω και το Ρίτσαρ Γκίρ που παντρεύεται. Εντάξει, δηλαδή δεν υπάρχει. Εγώ σου έχω το. Τι πρέπει να κάνουμε, ναι. Γιατί πέρα από την ελληνική αστυνομία η οποία έχει βγάλει, τι μπορούμε να κάνουμε σε περίπτωση μπει κλέφτη στο σπίτι μας που μας είπε κοιμηθείτε. Ναι. Εγώ σου έχω μία έρευνα που. Βγήκε τέλος πάντων το πιο έξυπνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε σε περίπτωση ατομικής βόμβας. Αυτά. Πάτσε και το κουμπί ο Κιμ Γιονγκ Ουν και δεν το ξέρουμε. Σου έχω πέντε αληθινές ιστορίες από συνεντεύξεις για δουλειά. Μιλάμε για πολλά γέλια. Okay. Τι περιγράφουν και τι λένε. Θα κατορθούμε πάλι. Πραγματικά και θα γελάσουμε μέχρι τα τρίων. Αλλά σου έχω και αυτόν τον οποίο τον ψάχνω. Αλλά δεν τον έχω βρει ακόμα. Δεν λέει το όνομα. Ναι. $2,000 φιλοδόρημα άφησε πελάτης σε εστιατόριο. Πού είναι αυτός ο κύριος? Γιο, έχει κάτι να κάνουμε, να βοηθήσουμε. Άφησε $2,000 σε... $2,000 σε εστιατόριο στο Σικάγο συγκεκριμένα. Στο Σικάγο? Σε ένα εστιατόριο που έχει βραβευτεί με αστέρι Μισελέν. Και άφησε $2,000. Άφησε $2,000. Αυτά γιατί δεν το δείχνει το συνδρομητικό κανάλι, το e-entertainment που δείχνει τα reality. Δεν τα αφήνανε ποτέ τόσα. Και για τις γυναίκες ακροάτριες και όχι μόνο. Και για τους άντρες. Βάζω και αυτούς μέσα. Α, έχω να σου πω ιστορίες γι' αυτό εγώ. Θα διαβάσουμε και θα σχολιάσουμε. Και θα αναλύσουμε, μπορώ να πω. Όλα τα σχόλια που κάνουμε εμείς και λέμε. Δόξα τω Θεώ. Έρευνες για τις σχέσεις εξ αποστάσεως. Το θέλες? Όχι. Δεν κάνουμε. Θέλω να θυμηθώ το παρελθόν, θα αλλά το δεν, πειράζει. Δεν πειράζει. Θα περάσουμε όμορφα και σήμερα. Θα ζούμε το τώρα μόνο. Το τώρα και το όπως μετά. Λέει και ο... Τη σήμερα, τι αύριο, τι τώρα. Ζούμε το τώρα. Παρόν, όχι,
Παρελθόν και μέλλον δεν υπάρχουν. Παρελθόν και μέλλον δεν υπάρχουν, υπάρχουν μόνο το παρόν. Ναι, αλλά το παρόν σου καθορίζει το μέλλον και το παρελθόν σου καθορίζει το παρόν. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις, είναι τρεις διαφορετικές έννοιες. Τώρα θα σε κάψω λίγο. Το παρόν καθορίζει το μέλλον και το παρελθόν καθορίζει το παρόν. Άρα είναι τρία αλληλένδετα πράγματα. Καλησπέρα. Συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, αλλά κάπως το ίδιο. Πάρτε με να κάνουμε μια φιλοσοφική εκπομπή. Ευχαριστώ. Σ' άρεσε. Σ' άρεσε. Είναι ένα δίδυμο κανάκι του τύπου να μην σκέφτεσαι τι θα κάνει στο μέλλον, γιατί χάνει την ουσία του. Ναι, αλλά αυτό που θα κάνει τώρα έχει συνέπειες για το μέλλον. Λέει, και τώρα ζεις τις συνέπειες του παρελθόντος. Είπε, μη σκέφτεσαι τι θα κάνεις στο μέλλον γιατί χάνεις την ουσία του παρόντος και μη σκέφτεσαι τι έχεις κάνει στο παρελθόν γιατί επίσης δεν ζεις το τώρα. Αυτή τη φιλοσοφία είπε ο Κανάκης. Ο Κανάκης τα λέει αυτά, εκεί στη Θεσσαλονίκη δεν ξέρω. Ο φραπέ κάτι έχει μέσα. Δεν είχαν και νερό, λες να τον πίνανε με κάτι τον φραπέ. Ναι. Με κάτι άλλο τώρα που δεν είχαν νερό. Δεν ξέρω. Και σου λέει, λοιπόν, μην τους ζάλισε λίγο. Πάμε, γιατί κάνω. Πάμε πιζάρουμε. Σε ένα αγαπημένο μουσικό. Εδώ πιζάρουμε, δεν πιζάρουμε στον αέρα νομίζω. Εδώ σε εμάς. Τα έχουμε ανεβασμένα. Ναι, όχι, εμείς που τα έχουμε ανεβασμένα. Ένα αγαπημένο μουσικό διάλειμμα και θα ξεκινήσουμε με. Γιατί να ξεκινήσουμε. Με Νατάσα Θεοδωρίδου. Όχι, Νατάσα Θεοδωρίδου. Νατάσα Θεοδωρίδου. Αλλά δεν θέλω κάτι, δεν θέλω κάτι καινούριο. Θέλω το Ένας Ανήσυχος Καιρός. Όχι. Ναι, Ένας Ανήσυχος Καιρός. Και φίλος μου και εχθρός. Α, να πούμε την καλησπέρα μας στον Νίκο. Που κέρδισε το ντρόν που θα πληρώσει εδώ το τέλο. Το τέλο που λέει. Και να του πούμε να το χαίρετε και να το ευχαριστιέται. Και αν μας ακούς, Νίκο, που μας έκανες και like στη live μετάδοσή μας. Περιμένουμε την Πρωτομαγιά να κάνουμε μαζί το βίντεο από τον ντρόν, τη λήψη. Και να κάνουμε φυσικά το hashtag «Πιάσε μου τον Μάη». Αυτό. Έτσι. Να μας το πεις όμως να... Πιάστο μου το κινητό μου, πιάστο μου γιατί σήμερα, πάει. Δεν το βλέπετε. Σήμερα είμαι ανοιξιάτικη, το βλέπεις. Τι τύχηκε η συγκίνη της Βασίλισσας Ελισάβετ που έδειξε χθες βράδυ στο ITV που κάναμε ντοκιμαντέρ. Όχι, έτσι. Μου είδα τον ήλιο έξω, λέω θα βάλω κάτι έτσι, να ταιριάζω και με πλάκα, το... Πλάκα τώρα που είπα γι' αυτό... Να ταιριάζω με το συντριβάνι έξω που έχουμε βάλει και τα λουλούδια μας. Τώρα που είπα γι' αυτό, χθες έδειξε στο βρετανικό κανάλι ITV ένα ντοκιμαντέρ που κάνανε για τους κήπους του Μπάκινγχαμ, του παλατιού. Και τους έκανε ξενάγηση. Και τους έκανε ξενάγηση η ίδια η Βασίλισσα Ελισάβετ. Υπάρχουν μέσα τέσσερα σπάνια φυτά τα οποία δεν υπάρχουν στον πλανήτη. Στον υπόλοιπο πλανήτη. Έχω και εγώ ένα φύλλο φυτό. Λοιπόν. Πάμε στην. Φύγαμε. Φύγαμε. Με ανήσυχο καιρό. Με ανήσυχο καιρό. Ναι, αλλά δεν ξέρει τι θέλει. Μία χιονιά. Αν είσαι εσύ ανήσυχο πνεύμα. Αν είσαι εσύ ανήσυχο πνεύμα. Ο καιρό είναι μια χαρά τώρα σήμερα. Πού είναι μια χαρά το πρωί, είχε συννεφιά, μετά έβγαλε ήλιο, μετά ξανά έχει συννεφιά, μετά ξανά έβγαλε ήλιο. Γυναίκα. Ούτε γυναίκα σε ενδιαφέρουσα δεν είναι. Πάμε, σας παρακαλώ. Δεν ξέρω, άντε την έχει διευθύνει.
Έστω καλύτερα, λέω. Για πάμε. Ένας ανησύχος καιρός. Πες λίγο τι σου στείλανε μόλις τώρα που σε ρώτησαν. Εντάξει τώρα. Όχι, πες το. Όχι, δεν τα λέω. Λοιπόν, θα το πω εγώ. Τι ρώτησαν, λέει, γιατί όταν πες το τραγούδι κλείνει, λέει το live, γιατί χορεύουμε εκείνη την ώρα. Ε, ναι, πάνω στο τραπέζι για να κάνουμε. Όχι, πάνω στο τραπέζι. Δεν θα μαντέξει ένα το τραπέζι ακόμα. Πρέπει να χάσω λίγα κιλά ακόμα. Δεν ακόμα. Όχι, λοιπόν, εσένα θα σε αντέξει. Εντάξει, δεν θα μαντέξει. Λοιπόν, εγώ δεν φταίω, πήρα λίγο στα γοφιά. Όχι κάπου αλλού. Τα γοφιά τι είναι? Η γοφή. Μάλιστα. Στα στυλιδιώτικα όμως. Σε παρακαλώ, θέλω να μιλάς καλύτερα. Γιατί δεν είμαστε γιατί... κάτι βλάχοι. Μας έχει κάνει. Υπερναθενάλο Κωστόπουλος. Μας ξεβλάχιψε ο Κωστόπουλος και εσύ μιλάς ακόμα έτσι. Μας ξεβλάχιψε. Χαμός έχει γίνει στα social media να πούμε. Με όλο αυτό το σκηνικό. Ναι. Εγώ κλαίω. Και είπε ο Κωστόπουλος. Λέει το μεγαλύτερο μου λάθος ήταν ότι έδωσα όλα τα λεφτά και άκουσα και την Πινελίκη και από πάνω. Ενώ όλοι οι άλλοι που τα κράτησαν δεν άκουσαν την Πινελίκη αυτά. Ακούω ότι μπορεί να κρύβω και καμιά δεκαριά εκατομμύρια ευρώ και εγώ έρχομαι εδώ και σε τη βίδα και κάνω τη DJ στα 60 μου γιατί έχω στην άκρη πακετωμένα. Με ηλίθιους δεν μπορώ να μιλάω. Σε αυτό τζουκαλά. Με βλάκι. Άντε γεια. Ναι, δεν μιλάω. Άντε γεια. Πώς λέει με βλάκι, με ηλίθιους μιλάω. Με βλάκες. Με βλάκες. Με βλάκες, αλλά το βλάκες με μα μπροστά. Α. Καλησπέρα. Λοιπόν, και γίνει ένας χαμός στα social media, η αλήθεια είναι. Να πούμε μια καλησπέρα στην Αλεξάνδρα και στον Νίκα. Νίκας. Από το live μας που μπήκαν εδώ πέρα και μας παρακολουθούν τα παιδιά. Λοιπόν, δηλαδή τώρα όντως μας ξεβλάχεψε. Να πω την καλησπέρα μου στη Σταματίνα που μας ακούνε. Την Τζιμψιλή. Τα φιλιά μου. Όχι. Αυτή είναι. Θα γεννήσει ποτέ η Σταματίνα, παιδιά. Ακούει άλλο σταθμό. Πραγματικά θα το χωνέψει το παιδί, τι θα κάνει, πόσο να είναι. Πώς έγινε τα μπόλα. Ναι, παιδιά, η γυναίκα, αφού σκούσε πάλι. Μωρέ, καλά να είναι η γυναίκα και καλά να είναι το παιδί τώρα. Αλλά λοιπόν, γεννήστε λίγο κι εσείς, κυρία Σταματίνα μου. Τελευταία γεννήσατε πια. Πάμε μήνατε. Σε ένα θυματάκι. Θα πάμε στο Masterchef. Θα σου πω εγώ τώρα ποιο παίκτη. Πότε θα γεννήσει επιτέλους να έχουμε κι εμείς να παίζουμε στο Just Life φωτογραφίες του παιδιού. Δεν έχεις φωνέψει, δεν έχεις ευχαριστηθεί που έχουν γεννήσει όλες, δηλαδή που δούκησα, ναι. Ο ένας ο άλλος, δηλαδή είναι. Α, χάρηκα μάνες πέντως. Το θεϊκό ξέρεις ποιο είναι, έτσι. Όταν ήταν ο χωρισμός του της Αντζελίνα Ζολί με τον Μπραντ Πιτ και περιμέναμε να του κάνουν ανακοίνωση που όλοι ξέρανε πια ότι είχαν χωρίσει και περιμέναμε να το ανακοινώσουν, ήμασταν στο γραφείο, τότε ήμουνα στο qtv.gr νομίζω, ναι, στο QTV. Και ήμασταν όλοι έτσι και κοιτάγαμε όλα τα social media. Το QTV πού είναι? Στην Αθήνα. Α. Ήμουν έτσι εντάξει και ευχαριστώ. Να σε καλά. Μα μου είσαι για. Στο Skype ξέρω τι ήσουν. Μετά το Skype πήγα στο QTV. Εντάξει. Λοιπόν. Να τα σημειώνω τα. Στο site ήμουν έτσι εντάξει. Δεν ήμουν στο Web TV. Στο Web TV ήταν άλλη. Να πω την καλησπέρα μου και στο Δημήτρη που μας ακούει. Γεια σου Δημήτρη. Το θέμα είναι τότε στο QTV. Ήμασταν τότε. Περιμέναμε τον Μπραντ Πιτ και την Αντζελίνα Ζολί να χωρίσουν. Και ήμασταν όλοι μπροστά στα social media και ήμασταν έτσι. Έχουμε βγάλει θέματα τη ημέρα, αλλά δεν ξέρουμε τι να παίξουμε αύριο στο site. Ναι. Έτσι ήταν η μικρή περίοδος, καλοκαιράκι. Πότε χώρισαν αυτοί? Καλοκαίρι, πριν από 3 χρόνια, 4 κάπου εκεί. Και να είμαι σε μια φάση, θα χωρίσουν, να έχουμε να παίζουμε, όχι τίποτα άλλο, άμα χωρίσουν θα βρουν. Την πρώτη εμφάνιση της Αντζελίνας, την πρώτη εμφάνιση του Μπραντ του Πιτ, τι γίναν τα παιδιά, τα σπίτια τους, το ένα και το άλλο, 10 θέματα βγήκε μια μέρα. Αυτή είναι και πολλά παιδιά, έχουν έξι κάπου σε. Κι άλλο τόσο υιοθετημένα. Άστα. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα της Ελλάδας και θα πάμε στον Masterchef. Καλά, και όχι ακριβώς Ελλάδας, τέλος πάντων. Ελλάδα παίζεται το Masterchef Ελλάδα και ναι, Ελλάδα παίζεται, και Κύπρου. Ναι, παίζεται λοιπόν, εδώ, αλλά μιλάμε για Κύπριο παίκτη. Ναι. Και στο thisjustlive.gr λοιπόν θα βρείτε ποιος παίκτης του Masterchef έκλεισε ήδη συμφωνία με τηλεοπτική εκπομπή. Πέρα λοιπόν από τις κουζίνες των εστιατορίων, η καριέρα του συγκεκριμένου παίκτη του Masterchef περιλαμβάνει και την τηλεόραση φέτος. Ο λόγος λοιπόν για τον Χαράλαμπο Χατζιπροδρόμου. Ή αλλιώς Χάμπο. Ή Χάμπο. Που έχει αποχωρήσει από το δεύτερο κύκλο επεισοδίων του διάσημου reality μαγειρικής και σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Αλφα Κύπρου, ο Χαράλαμπος εντάσσεται στο δυναμικό του σταθμού και προστίθεται στην εκπομπή της Χριστιανάς Αριστοτέλους με αγάπη Χριστιανά. Είναι η μεγάλη της Κύπρου. Η παρουσιάστρια ξέρω, λοιπόν. Έχουμε και κοινό φίλο από την Τζέρα. Εντάξει. Η το ξέρω. Και δικό μου φίλο είναι. Καλησπέρα. Αυτό είπε. Κοινό φίλο είπα. Η παρουσιάστρια λοιπόν τον καλωσόρισε χθες το μεσημέρι ζωντανά από το τηλεοπτικό αέρα στην ομάδα της εκπομπής της και πιο συγκεκριμένα λέει: στο διαφημιστικό λέει συζητήσαμε, τα είπαμε και τα βρήκαμε και δώσαμε τα χέρια με τον Χαράλαμπο για να ξεκινήσει η συνεργασία. Έτσι θα τον βλέπετε πολύ συχνά.
Μάλιστα, θα είναι τρεις φορές την εβδομάδα και θα μαγειρεύει ένα δικό του πιάτο. Στη στήλη της μαγειρικής, στην εκπομπή της Χριστιανής Αριστοτέλους, η οποία πάει πάρα πολύ καλά στο, στον Αλφα Κύπρου. Ναι, στον Αλφα Κύπρου. Παίρνει και καλό λιδί από τη Μενεγάκη, βέβαια. Λιδί. Η Μενεγάκη είναι πριν τη Χριστιανά Αριστοτέλους. Η Χριστιανά βγαίνει στις 3. Mm-hmm. Η Μενεγάκη βγαίνει 1 με 3. Η Μενεγάκη μεταδίδει εκπομπή και στην Κύπρο. Δεν είναι μόνο, δεν παίζεται μόνο στην Ελλάδα. Mm-hmm. Παίζεται live και στην Κύπρο. Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, μπράβο στο Χάμπο. Μπράβο του. Εντάξει. Είναι και το παιδί, ήταν και Κύπριος κτλ. Είναι μια καλή αρχή, παιδί μου. Αδυνάτησε. Και φούσκωσε περισσότερο. Όχι, φούσκωσε περισσότερο όμως. Απέκτησε περισσότερους μήνες από τότε που ήταν στο Masterchef. Του έδωσε μια αναγνωσιμότητα το Masterchef. Οπότε μεταλλεύτηκαν και εκεί στον Αλφα Κύπρο και μια χαρά όλα. Λοιπόν, να πούμε ότι τις καλησπέρες μας όσους μπήκαν τώρα στη ραδιοφωνική μας παρέα. Να πούμε την καλησπέρα μας. Να πω την καλησπέρα μου στον Δημήτρη. Να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε τον Ιωδάνη, τον αγαπητό μαζί μας, λίγο πριν φύγει η Νέα Υόρκη, να μας πει τι ετοιμάζει, να ακούσουμε και το τραγούδι του καινούργιου Παραδέξου. 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 Και θα μας τα πει όλα γενικότερα. Mm-hmm. Εσείς μπορείτε να βλέπετε ό,τι συμβαίνει μέσα στο στούντιο κατά τη διάρκεια που είμαστε στον αέρα του Star FM 97,1 μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook. Ραντεβού στις 4 παύλα Star FM 97,1. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε όμως και στο Twitter και στο Instagram ψάχνοντας το ραντεβού Star FM ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το hashtag ραντεβού Star FM σε Facebook, Twitter, Instagram, σε όλα τα social media, στις φωτογραφίες σας, στα βίντεό σας, στις ιστορίες σας, οπουδήποτε θέλετε εσείς. Mm-hmm. Έτσι, να μας πείτε ποιον τραγουδιστή θέλετε να έχουμε εδώ πέρα. Γεια σου Παναγιώτα. Μπήκε η Παναγιώτα. Είσαι Παναγιώτα. Γεια σου Παναγιώτα. Είναι η Παναγιώτα. Ναι, τι έγινε. Πάρε μας ένα τηλέφωνο, Παναγιώτα. Ωραία, πιάσε κόκκινο. Εγώ δεν έχω. Εγώ έχω και το στυλό. Εσύ έχεις πάνω στο κόκκινο, μάνα μου. 22-3-10-46-25. Παρακαλώ, μετά τον Κωστόπουλο δεν ξέρεις πώς θα μιλάς. Το μάνα μου τι είναι. Είναι έκφραση τώρα. Σωστή. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, πιστεύεις ότι ο Κωστόπουλος θα είναι με το εσείς και με το σας. Το πιστεύεις ότι όντως μας ξεβλάχεψε? Όχι, παιδί, εντάξει. Γιατί, εγώ το παλιός μας ξεβλάχεσε. Και από αυτό μας έκανε. Και από αυτό μας έκανε το λοιπόν, και μας ξεβλά... Αυτό. Αυτό. Να πω την καλησπέρα μου στον Αντρέα Στοιχείο, που ξέρω ότι μας ακούει. Γεια σου Αντρέα Στοιχείο. Εκεί από το Μαστίχα Radio. Yes. Yes, yes. Και πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να σου πω πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα με τρελαίνεις και δεν πάει και, αυτή, και αυτό το χαλί από πίσω. Όχι, πάει. Σήμερα λοιπόν... Ξυπνάω. Ιστορία, προσωπική ιστορία. Όχι. Ξυπνάω το πρωί. Βάζω να ακούσω στα RFM το πρωινό ενημερωτικό που έχουμε. Έτσι, το 7 με 10. Το κύριο Σιμόπουλο και μετά την Όλγα τη Λατή. Και πάει το τηλέφωνο μου. Λέει, είναι γεια σας, γεια σας. Από τα Φάρσαλες σας τηλέφωνο. Είμαι ακροάτρια. Θέλουν να μας στείλουν χαλβά. Ξέχασα να το πω. Από τα φάρσαλα. Χαλβά φαρσάλων. Έτσι, να τρώμε εδώ πέρα και να το βλέπουμε στη live μετάδοση. Αυτό. Είχα ξεχάσει να στο πω. Πώς ξέχασα εγώ να στο πω αυτό όταν πίναμε καφέ πριν έρθουμε. Λοιπόν, πώς ξέχασα εγώ να στο πω. Αλήθεια, λες τώρα. Δεν βρήκε το κινητό σου. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, γιατί είναι δύσκολο να βρεις το κινητό μου, είμαι τόσο διάσημος. Ας πω κουκέτσα. Μπορεί να το, να το στείλει εδώ το χαλβά, να πάει όλο το ραδιομέχρι. Όχι, για μας τους δυο θέλει να το στείλει. Όχι, για μας τους δυο θέλει να το στείλει. Να κάνουμε εκπομπή και να τρώμε χαλβά φαρσάλων. Συγγνώμη, έχουμε και τα παιδιά στο κοντρόλ, έχουμε και τα παιδιά στο διαφημιστικό. Ναι, αλλά για μας θέλει να το στείλει που μας ακούει η γυναίκα. Να στείλει κάτι παραπάνω το παιδί μου. Τη είπα, δεν χρειάζεται. Είμαι από μόνο μου χοντρούλη. Δεν χρειάζεται να μα στείλετε. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει. Το μόνο που μένει είναι να πάρει. Μια μυγδαλάκι μέσα. Τι. Μια μυγδαλάκι μέσα. Αν το φάω μόνο μου. Ο Φαρσάλων έχει αμυγδαλάκι. Όχι, τη είπα να μην μα στείλει. Τη είπα να μην μα στείλει. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά δεν χρειάζεται τώρα να μα στέλνουν φαγητά εδώ πέρα και το ένα και το άλλο. Γιατί άμα είναι μια μυγδαλάκι, ο χαλβά Φαρσάλων τραβιέται, παιδί μου. Θα σε πάω στο πανηγύρι, μάνα μου, εδώ στην τέτοια. Τη γωνία θέλει. Και εγώ τη γωνία τρώω. Έτσι, κρατσανιστή, κρατσανιστή. Λοιπόν, ωραία. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα γιατί. Γιατί στο τέλος θα πάρουμε το βαλάντι από το όρεξη να έχει. Κάθε. Σάββατο και Κυριακή στις 8. Να τα πούμε και αυτά. Μπορείτε να πάρουμε το βαλάντι να έρθει εδώ πέρα να μας φτιάξει χαλβά. Α, ο βαλάντι, αν μας ακούει, να κάνει ένα επεισόδιο με χαλβά φαρσάλων.
Και να πάμε κι εμείς όμως. Και ιδέες. Πάμε. Όχι, να πάμε κι εμείς backstage να τρώμε. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα και μουσικό και επιστρέφουμε.
Α, και από εκεί φαίνεσαι αδύνατος. Ακούγουμε. Σε βλέπουμε στην τηλεόραση και ξέρουν ότι είσαι ο πλέον ο Παχουλός. Ο? Ο Παχουλός. Ο Παχουλός? Ναι. Με λες Παχουλό. Όχι, εσύ το λες. Όπως μου είπανε σήμερα, θα παίρνω στο διεθνιστικό για το Burger Festival και το είπανε σε μένα και λέω εντάξει, είμαι επίσημο χοντρός, λέω. Το ότι όλα με φαγητά σε μένα θα τύχουν. Θα πούμε λίγα πράγματα γι' αυτό. Σιγά σιγά όμως, όταν θα έχουμε πράγματα να κάνουμε, γιατί θα κάνουμε πράγματα και με αυτό. Να πούμε be ready. Be ready. See you soon. Μυγικές, όχι, όχι, όχι. Be ready σημαίνει ετοιμαστείτε. Έλα, δεν το πιστεύω. Yes it is. Να. Σε αυτό που κάνω. Πάμε. Λοιπόν, πάμε να σου πω για αυτόν τον ωραίο τον τύπο, τον τυπά. Ναι. Ψάχνουμε που είσαι. Where are you? 2.000 ευρώ, δολάρια, συγγνώμη. Φιλοδόρημα σε ένα εστιατόριο στο Σικάγο και συγκεκριμένο στο εστιατόριο Μπόκα. Στο εστιατόριο Μπόκα λέγεται το εστιατόριο. Και έχει βραβευτεί το συγκεκριμένο με αστέρι Μισελέν. Να τα. Και ένας σου λέει, αφού έχετε βραβευτεί με αστέρι Μισελέν, πάρτε και άλλα 2.000 δολάρια να πάρτε και δεύτερο αστέρι Μισελέν. Ένας πελάτης, ο Μάικ από το Σιάτλ, γιατί μας δίνει και επώνυμο, δηλαδή πρέπει να πάω εγώ στο γιατί άμα, του δώσουμε, άμα σου δώσουν επώνυμο, θα πας να του μαγειρέψεις ένα πιατάκι για να σου δώσει φιλοδόρημα. Επειδή εγώ αυτό θα έκανα πάντως. Το πακέτο μπορεί να βρει, ξέρεις, να του δώσει ένα όνομα ο Χρήστος από τις Κομποτάδες και να το βρουν, ξέρεις ποιος ήταν, ας πούμε. Κάπως έτσι. Καλά, ναι, ο αυτή είναι η δουλειά τους όμως. Ναι, πάω και εγώ να τον βρω, να τον ψάξω. Να τον ψάξεις. Όπως το εκπρόσωπος του εστιατορίου άφησε. Γιατί, θα το λογοδάμε μετά το «Μη με ψάξεις, μη με ψάξεις, γιατί εγώ τώρα δεν θα είμαι πια εδώ, γιατί εγώ έχω μάθει, έχω από σένα». Πάμε παρακαλώ. Λοιπόν, δίνουμε και τις φωνητικές μου ικανότητες. Άφησε υπόδομο ύψους 2.000 δολάρια, συγκεκριμένα άφησε 300 δολάρια ή αλλιώς το 39% επί των 769 δολαρίων που ήταν ο λογαριασμός του, ναι, για ένα δείπνο 6 ατόμων. Στη συνέχεια, και 6 ατόμων και 2.000 δολάρια, Jesus Christ, δηλαδή εντάξει, το χρυσοπλήρωσε κι αυτός. Στη πήγε στην κουζίνα του Μπόκα και έδωσε σε κάθε έναν από τους 17 υπαλλήλους 100 δολάρια. Έκαναν Πάσχα οι υπάλληλοι. Πάσχα. Στο λογαριασμό του εστιατορίου στο Instagram αναρτήθηκε μια φωτογραφία του Mike μαζί με το προσωπικό. Ο πελάτης δήλωσε ότι στον Μπόκα έφαγε το καλύτερο φαγητό και απόλαυσε το καλύτερο σέρβις μέχρι σήμερα. Το Μπόκα άνοιξε πριν από 15 χρόνια και βρίσκεται στην περιοχή του Lincoln Park. Νάτος ο Mike. Εδώ ο κυρίουλης αυτός με το κουστούμι είναι. Κοίτα χαρά η σερβιτόρια εδώ και οι υπάλληλοι. Σου λέει με 100 δολάρια. Με 100 δολάρια, σε παρακαλώ. 100 δολάρια μπορεί να μην είναι και το ημερομισθιό του εκεί πέρα. Δεν είναι το ημερομισθιό του εκεί πέρα. Όχι, δεν μπορεί να μην είναι. Όχι, δεν νομίζω να είναι το ημερομισθιό του. Να τα λέμε και αυτά. Αλλά εντάξει. Από το Σικάγο. Μάλιστα. Και από το Σικάγο θα σε πάω στην Ελλάδα. Του Greece. Πήγαινε να ξέρει. Come with me για να τη βρει. Να περάσουμε together. Αυτό. Γαρδέλης. Ο Γαρδέλης. Αυτό λοιπόν στην τέτοια. Τι ωραίος ήταν αυτό στα νιάτα της. Στην, αχ, πώς τη λένε. Τι ωραίος που ήταν στα νιάτα της. Της πώς λίγο... λέγεται το η ηθοποιός η Σοφία. Πώς λέγεται η ηθοποιός που ήταν που το τραγουδάγε. Η γυναίκα του Πάριο. Η Αλιμπέρτη. Η Αλιμπέρτη, καλέ. Παιδιά. Ναι, γιατί εμείς δεν διαβάζαμε Κωστόπουλο στο σπίτι. Εγώ δεν διάβαζα Κωστόπουλο στο σπίτι. Μιλάγαμε λίγενη και τρώγα για τραχανάκια μεσημέρι. Λοιπόν. Με φετούλα μέσα. Και μπομπότα. Και μπομπότα. Και στο τρατότερο είχαμε γκονζίλα. Λοιπόν, θέλω να σε πάω. Όταν ο Κωστόπουλος τρώγε χαβιάρι. Εμείς τρώγαμε μπομπότα και τα λοιπά και τα λοιπά. Jesus Christ. Με σπει τώρα ότι μας σε βλάκεψε. Και πήγαινε στη Μύκονο και έκανε κούρα. Ναι. Και ακόμα τα κάνει, αλλά είναι δώρο. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι στην Ελλάδα, ποιο θα το τραγούδαγε αυτός. Αυτό, το τραγούδι, το «Come with me» για να την βρεις. Ποιος θα το τραγούδαγε τώρα στο καινούργιο. Το τραγουδάει ο Γιάννης Αβιδάκης, ο οποίος λέει ότι κυνηγάει τη γυναίκα του για να κάνουν τρίτο παιδί. Αλλά του ξεφεύγει. Αχ, ακούγω. Α, αυτός το λέει. Ναι, δεν είναι κάτι. Του ξεφεύγει, λέει η γυναίκα του, και μίλησε στην εκπομπή Happy Gay.
Είχα πιντάει, όπως το λέει η μαμά μου πολλές φορές. Δεν είχε δώσει συνέντευξη πριν. Τον σχολιάζαμε πριν και πριν κανένα μήνα. Καλέ, στα αποκαλυπτικά τώρα. Όχι, είχε δώσει τη Σάσα στα μάτια, όχι στα αποκαλυπτικά. Στα αποκαλυπτικά έδωσε την πρώτη, στην αρχή τη σεζόν. Τώρα έδωσε τη Σάμα. Στην τώρα που έχει στην αρχή του πολύ ο Σαββιδάκη. Δεν έχω πάει να σου πω την αλήθεια. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και κάνει και κάποια live νομίζω, κάθε Πέμπτη εκεί, δεν είμαι σίγουρη. Δεν ξέρω. Θέλω να σου πω ότι μίλησε στο Happy Day, στο Happy Day, και μοιράστηκε μαζί μα τον αγώνα, λέει, που κάνει για να αποκτήσει τρίτο παιδί. Τη στιγμή που η γυναίκα το καταφέρνει και τον αποφεύγει. Θέλει, και λέει ο Γιάννης ο Σαββιδάκης στη συνέντευξή του. Είμαστε, λέει, κανονικοί γονείς. Δεν παρκάρουμε τα παιδιά μας πουθενά. Γιατί υπάρχει πάρκινγκ παιδιών και δεν το ξέρω. Πώς δεν υπάρχει. Η γιαγιά και ο παππούς. Καλησπέρα. Έκανα οικογένεια, λέει, και δεν είναι εύκολο να τα κάνεις όλα μαζί. Πώς διαφέρουμε τα παιδιά μας. Για όσο χάνεις από τη δουλειά σου, χρειάζεσαι διπλάσιο για να αναπληρώσεις. Εγώ την κυνηγάω, αλλά επειδή έχει καλή φυσική κατάσταση και είναι ευέλικτη, μου ξεφεύγει. Πάνω που τη στριμώχνω, μου φεύγει. Τύχω, τύχω, μη σε πετύχω, Σαββιδάκη. Τύχω, τύχω, μη σε πετύχω. Μας βγήκε λίγο. Τέτοιος. Σαραμπαγκλάν. Όχι σαραμπαγκλάν. Όπαλα. Λίγο ζωηρός. Δηλαδή. Πολύ εξευγενισμένο. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Ποιο φυσιολογικό άνθρωπο. Θα έλεγε, καλησπέρα. Your cardio, ισχύει. Ποιος φυσιολογικός άνθρωπος... Εγώ το έχω ξεχάσει, κατάλαβε. Εγώ δόξα τω Θεώ, καθημερινά το θυμάμαι. Να είμαστε καλά. Έπιασε το κεράκι στην Παναγία την Τρυπίτη. Λοιπόν, θέλω να σου πω λοιπόν, ποιος φυσιολογικός άνθρωπος θα σου έλεγε, πάμε να κάνουμε ένα τρίτο παιδί, αγάπη μου, που έχει μια διασκέδαση πριν γίνει το παιδί. Είναι μια διασκέδαση. Άλλο το μετά. Το μετά είναι η φυσική πορεία. Θέλω να σας πω. Και γιατί και θα έλεγες όχι. Κοίτα, αυτό υπάρχει γενικότερα. Δηλαδή η γυναίκα του μπορεί να μην θέλει όντως άλλο παιδί. Γιατί να μην θέλει άλλο παιδί. Μα δεν θέλει. Αφού θα περάσει καλά μέχρι να το συλλάβει. Μα σου λέει θέλει να περνάει καλά που δεν θα συλλαμβάνει, καταλαβες. Δεν θέλει να τέτοιο. Γιατί να μην κάνει τρίτο παιδί να μην διαιωνιστούν οι Σαββιδακέοι. Σαββιδακέι, κάτι να καίει, Σαββιδακέι. Καλησπέρα. Λοιπόν, δεν ξέρω, εγώ θα ήθελα να διαιωνίσω το είδος μου πάντως. Σαν τσακίρι. Ετοιμαστείτε. Ρε, πολύ τεχνή. Θα με έχουν μετά από χρόνια στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και θα είμαι μαζί με άλλα 12 παιδιά από πίσω. Η πολύ τεχνή της Λαμίας. Λοιπόν, Star Sports με τον. Ήταν τα. Α, η γεροντοκόρυφα. Θανάσης Περιβολιώτης, Star Sports και πάμε και σε μουσικό διάλειμμα. Θανάσης Περιβολιώτης σήμερα. Επέστρεψε. The Boys Back.
και εδώ έτσι. Τι που δεν κουνιούνται πολύ και χωρίς. Στα πανηγύρια. Α, τα πανηγύρια δεν είναι αυτό. Κάνεις λάθος. Στα πανηγύρια είναι ο χορός της κουμπάρας. Που έχει βάλει άλλη. Ναι, έχει βάλει το ταγέρ κατά καλό καιρό. Επειδή ξέρει ότι μπορεί να είναι μια κάμερα να τη δείξει μετά η τηλεόραση που δείχνει κάτι πανηγύρια ξεχασμένα από το Θεό. Ναι. Και, το ξέρουμε, και να είναι αυτό και να είναι αυτό το πράγμα. Να μην κουνιέται πάρα αυτό πολύ. Αυτό είναι η κουμπάρα σε βάφτιση. Η κουμπάρα σε γάμο, άμα είναι κλειανή παντρικιόλα, είναι αυτό. Σου δείχνει και λίγο στήθο, σου λέει ελάτε να είναι η επόμενη. Έχει εξελιχθεί, επειδή έχουμε και εικόνα. Κατάλαβε. Είναι άλλο. Λοιπόν, υπάρχουν οι άλλοι ήταν... στου γάμου που κάνουν αυτό το πράγμα, σαν να θέλουν να βγάλουν κάτι από πίσω του, αλλά δεν το έχω καταλάβει ακόμα αυτό. Ήταν... Πάντα ήθελα να το πω αυτό. Και γελάω. Πάντα ήθελα να το πω. Αυτό είναι live ξανά. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Θανάσης Βασιλάκος που ακούσαμε. Γεια σου, Θανάση Βασιλάκο. Να πούμε τα φιλιά μας, Θανάση, γιατί ξέρω ότι μας ακούει. Είναι και στην Λάρισα την Κυριακή. Έκανε το Λάρισα, χαμό. Λάρισα, Σίδα και Λαχτάρσα. Έκανε το χαμό στη Λάρισα. Κάνει το χαμό Παρασκευή Σάββατο εκεί που εμφανίζεται. Αμέ. Τα φιλιά μας. Τα φιλιά μας. Μας ακούει και μας αγαπάει. Τον είχαμε φιλοξενήσει και εδώ. Και αν θέλετε να ακούσετε τη συνέντευξη που μας είχε δώσει ο Θανάσης Βασιλάκος. Και όλες μας τις συνεντεύξεις, βέβαια. Δεν θέλουμε να δούμε κουβέντες είναι πιο πολύ. Και κουβέντες είναι καφέ πίνουμε. Πιάνουμε την κουβέντα και μετά δεν σταματάμε. Κουβέντα πίνουμε. Κουβέντα πίνουμε. Καφέ πίνουμε κουβέντα κάνοντας κουβέντα. Την κουβέντα την πίνουμε. Λοιπόν. αν θέλετε και εσείς να ακούσετε την κουβέντα που είχαμε κάνει με τον αγαπημένο Θανάση Βασιλάκο, μπορείτε να μπείτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook. Και να βρείτε την όμορφη έτσι, συζήτηση που κάναμε με τον Θανάση. Ή μέσα στο tvstar.gr, πατώντας ραντεβού στις 4 και να δείτε όλες μας τις συνεντεύξεις. Σου έχω quiz. Να ακούσετε. Ποια 5 ημερών διάσημη. 5 ημερών διάσημη. Έτσι. Έχει δικό του λογαριασμό στο Instagram ήδη. Προσπαθώ να σκεφτώ ποια διάσημη γέννησε και έκανε και έκανε λογαριασμό, αλλά δεν μου έρχεται. Πες μου όμως. Είναι από τις γνωστές Καρντάσια. Α. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι η Κλόε Καρντάσιαν γέννησε πριν από 5 μέρες και έφερε στον κόσμο την πρώτη της κόρη που πήρε το όνομα True. Πώς? True. Αλήθεια. Ναι, αλλά εκεί είναι και όνομα. Ναι. Λοιπόν, και αλήθεια TV στοιχείο. Όχι, True Barrymore. Ναι. Λοιπόν. Είναι η True. Και μάλιστα λοιπόν πριν από λίγες ώρες, χθες το βράδυ δηλαδή, η γιαγιά. Τα δικά μας. Θεά μου αφήστε να πω ένα θέμα. Εισαγγελέας ντου. Έλα πες για την Κλόη κοντά σου. Ναι, κοιτάνε καοντάνα. Λοιπόν. Και η καοντάνα. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι πριν λίγες όλες. Όλες. Να τα. Αυτή την εβδομάδα κάνω τη σαρδά μόλις τη σεζόν. Τελείωσε. Είναι επειδή μας μάτιασαν. Και όχι τίποτα άλλο. Συζητιούνται και τα συμβόλαια. Μην ακούτε η διοίκηση. Λοιπόν, πριν από λίγες ώρες, λοιπόν, η γιαγιά της, χθες το βράδυ, η γιαγιά της νεογέννητης, η Kris Jenner. Μοιάζει αδερφή της. Αυτό. Αποκάλυψε πως η μικρή της εγγονή έχει και λογαριασμό στο Instagram. Αμέ. Και ο λογαριασμός της μικρής, χθες το βράδυ, στις 10 που το βάλαμε στο This is Just Right το συγκεκριμένο θέμα, είχε ήδη 136.000 followers. My little, little girl. Και δεν έχει ούτε φωτογραφίες ούτε τίποτα ακόμα γιατί είναι 5 ημερών παιδί. Πού να έχει. Καλά, θα βγάλεις. Τι να έχει, τη θερμοκοιτίδα, δείτε που ήμουν να γράφει. Βγάλεις λίγο έτσι. Τι να βγάλει, την κοιλιά της μάνας σου, δείτε που ζούσα. Δεν ξέρω να σαρανταρίσει, φαντάζομαι δεν το έχουνε. Το έχουνε. Το έχουνε. Αμέ, γιατί. Να σαραντήσει, πώς το λένε. Γιατί υπάρχουν, ας πούμε, οι Προτεστάντες, ας πούμε, που είναι οι περισσότεροι στο εξωτερικό, πέρα από καθολικοί βέβαια, έτσι, οι Προτεστάντες. Στις 40 ημέρες κάνουν το Christianity, δηλαδή τον χριστιανισμό του παιδιού, ας πούμε. Πώς να σου το πω, και στην καθολική εκκλησία γίνεται αυτό, που πηγαίνουν μετά από 40 μέρες σαν τη βάφτιση, ας πούμε. Μάλιστα. Κατάλαβες, είναι αυτό. Είχα πετύχει. Οπότε μετά τις 40 Λονδίνο, μέρες. Μετά τις 40 μέρες θα δούμε φωτογραφία. Ανεβάζει το μικρό αυτό Instagram. Α, δεν ξέρω. Το μικρό δεν θα ανεβάζει το Instagram, θα ανεβάζει η μάνα του. Γεια σου Χρήστο, γεια σου Ελένη, γεια σου Γιάννη, γεια σου Ηλία, γεια σου Πέτρο, γεια σου Μαρία. Δεν θα ανεβάσει αυτά η Kris Jenner, απλώς λέμε για στους ανθρώπους. Σκάλωσα λίγο στην αρχή, λέω τι κάνει. Όχι, λοιπόν, χαιρετάω τον κόσμο. Α, γεια σου Παναγιώτη. Λοιπόν, να πούμε ξανά για όσους μπήκανε τώρα στην παρέα μας ότι σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Ιορδάνη, τον αγαπητό. Mm-hmm. Όνομα και αυτός. Ιορδάνης αγαπητός. Ιορδάνης. Ιορδάνης αγαπητός λοιπόν θα είναι εδώ μαζί μας. Θα μπορείς να του λες, έλε φίλε, για να μην λες τώρα. Θα είναι εδώ μαζί μας, θα μας τα πει όλα για το καινούργιο τραγούδι Παραδέξου που θα το ακούσουμε σε λίγο.
για τις εμφανίσεις του στη Νέα Υόρκη και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αμέ. Γιατί πάει παντού το παιδί αυτό. Παντού, παντού όμως. Και πάει πολύ στο εξωτερικό. Θέλω να μας πει για το εξωτερικό. Κάνει τώρα εκεί. Που είπε για εξωτερικό, είχε. Να σε πάω στα εξωτερικά. Και τον ζητάνε ξανά και ξανά. Αυτό είναι το μυστικό. Άμα είσαι καλός, σε ζητάνε ξανά και ξανά. Τώρα που είπε για εξωτερικό, να σε πάω λίγο στα εξωτερικά. Γιατί πει για. Έχουμε... Όχι, εξωτερικά ιατρία θα πάμε μόνοι μας όταν θα βοηθήσουν από εδώ με τις κλωτσιές και θα πονάμε. Αλλά εκεί θα φύγουμε κατευθείαν. Δηλαδή, θα... μη σου πω, θα μας στείλουν και με το βανάκι έτσι για δώρο. Θα σε πάω στα εξωτερικά. Για το δορυφορικό, για να κάνουμε και την κάλυψη. Δορυφορική κάλυψη από εδώ μέχρι το νοσοκομείο. Τι θα... στην Άσα θα το στείλουν. Μπορεί να το ζητήσει η ΕΡ. Μας με τα μπουζάκια που μας έχει δώσει. Λοιπόν, τα φιλιά μου στο... Τι κείμενο θα χρησιμοποιήσει η Λένα Παρασκευά αύριο, αν με βρουν αυτοκτονημένο μετά από αυτά που ακούω σήμερα. Δηλαδή, δώσω... ο δικός μας Άκης Τσεκίρης, δημιουργικός παραγωγός του ΤΑΡΕΦΕΜ, βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιό του. Θέλω να δώσω τα φιλιά μου στον Θεοδόση και να πω την καλησπέρα μου και στον Γεια σου, Θεοδόση. Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη. Από Λαμία και Θεοδόση από Αθήνα. Γεια σου, Γιάννη. Γιατί χωρίς Γιάννη σπίτι προκοπή δεν κάνει. Λοιπόν, ο Ρίτσαρντ Γκίρ τώρα παντρεύεται στα 68 του. Στα 68 του. Την Ισπανίδα Καλονή, η οποία είναι 33 χρόνια μικρότερη του. Πόσο? 33, δηλαδή αυτή τώρα είναι 35 και αυτός είναι 68. Πώς γίνεται αυτό, παιδί μου, πώς τα καταφέρνουμε. Ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά. Ναι, ναι, άμα υπάρχει έρωτας αυτή. Η ισπανική εφημερίδα ABC λέει ότι ετοιμάζεται να ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου την μόλις 35 ετών συντρόφό του, Αλεχάνδρα Θίλβα. Αλεχάνδρα. Ναι. Θα την επισημοποιήσει τη σχέση του πολύ σύντομα. Το ζευγάρι λέει αυτό. Αλεχάνδρα Θίλβα. Αλεχάνδρα. Αλεχάνδρο, Αλεχάνδρο. Τι λέει στη λέει την κάποια, αν μας ακούει. Ναι, τώρα. Μας πάρει την κύριε λίγο. Και να μας τραγουδήσει don't call my name, Αλεχάνδρο. Γελάει πάσο, καλά κύριε, τι να κάνεις κι εσύ. Λοιπόν, το ότι είναι 68 και το είναι 35, ξέρω, να έχει λεφτά ο Ρίτσαρντ Γκίρ τώρα στα 68 του, ας πούμε. Να έχει λεφτά, να έχει περιουσία, κάτι. Θα έχει, κάτσε αυτή τώρα. Μιλάμε για ηθοποιό που έχει κάνει τρομερές επιτυχίες. Ο Ρίτσαρντ Γκίρ. Και στα νιάτα του και μετά κτλ. Και οπότε φαντάζομαι αν την έχει διαχειριστεί. Και γιατί παίρνει η Ισπανίδα. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί παίρνει την Αλεχάνδρα τη Θίλβα. Αλεχάνδρα τη Θίλβα, δεν ξέρω. Οι Ισπανίδες κάτι έχουν το παιδί μου που γνωρίστηκαν εκεί και ένα τέτοιο. Πού να γνωρίστηκαν. Κάπου ενδιάμεσα, πού να ξέρω, στην Κολομβία. Πού ενδιάμεσα. Αν είναι δυνατόν. Στην Κολομβία. Στην Κολοκουμπιανή. Λες, ο Ρίτσαρντ Γκίρ να είχε έρθει στα Ανωδημίκλα να. Διακοπές και να πήγε μετά. Εδώ το T-Life λέει τώρα. Λοιπόν, έχω ένα παράπονο. Θα σου πω. Δεν σε έχω πάει ακόμα στα Ανωδημίκλα. Όχι, στα βραβεία που έχουμε κάθε Παρασκευή, μην εισβάλλει ξανά την. Μία φορά μου την έβαλε και εκεί μάφησε. Αυτό τον καημό και τον παράπονο. Την κυρία που είναι. Τη Βίλιαν. Τη Βίλιαν. Δεν έχει εκπομπή, είναι άρρωστη η γυναίκα, είναι στο κρεβάτι του πόνου. Πόσο καιρό είναι άρρωστη αυτή η γυναίκα. Δεν ξέρω, κάτι σαν πνευμονία πρέπει να είχε. Μήνα το... Πρέπει να είχε πνευμονία και να είναι off το κρεβάτι. Θα την ψάξω βέβαια, εγώ να βρω τώρα τι γίνεται εκεί πέρα. Μήπως θα την καθιστά κάποια άλλη, δεν ξέρω. Μάλιστα. Ποιος θα την καταστήσει τη Βίλιαν. Τη Βίλιαν με αυτό το λάμπα. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι live.gr γράφει ότι το ζευγάρι το οποίο λέει είναι μαζί τα τελευταία 3 χρόνια. Αναμένεται να επισημοποιήσει λέει, τη σχέση του στην Ουάσιγκτον στις 5 του Μάη. Η νεαρή σύντροφος του Χολιγουδιανού Σταρ, Αλεχάνδρα Θίλβα, είναι διεφημίστρια, επιχειρηματίας, ακτιβίστρια και η κόρη του Ιγνάσιο Σίλβα, του αντιπροέδρου της ομάδας Ρεάλ Μαντρίτ. Μάλιστα. Δηλαδή δεν βγαίνει με μια δουλειά και κάνει διεφημίστρια, επιχειρηματίας, κάτσε γιατί κόλλησε εδώ πέρα, διεφημίστρια, επιχειρηματίας, ακτιβίστρια. Άρα τον γοήτευσε αυτό, είναι δραστήρια, δυναμική και ένας επίσης δυναμικός άντρας ο Ρίτσαρντ Γκίρ και μπλέξανε. Γιατί ναι, αλλά γίνεται, ο Ρίτσαρντ Γκίρ, μήπως να σου πω άμα κάτι. Είναι, άμα είναι ο άλλος έτσι κάτω. Ναι, φοβάμαι μην την αφήσει και αυτή είναι ο τρίτος γάμος του Ρίτσαρντ. Έχει και, παντρευτεί έχει τη Σίντι Κρόφορντ, φιλιά στη Σίντι. Έχει φτάσει και 68 χρονών ο άνθρωπος. Δηλαδή, την Κρόφορντ εννοώ. Κάποια στιγμή βρίσκει για όλο το λιμάνι του. Ναι, αλλά έχει παντρευτεί τη Σίντι Κρόφορντ και την ηθοποιό την Κάρι Λόουελ, λέει, ενώ για την όμορφη Αλεχάνδρα είναι ο δεύτερος γάμος, γιατί και αυτή την έχει κάνει την κουτσουλιά της, από τον οποίο τον πρώτο γάμο έχει αποκτήσει έναν γιο τον Άλμπερτ, έχει και παιδί. Η Αλεχάνδρα η Θίλβα. Δεν μπαίνω εγώ στα οικογενειακά του ζωγαριού. Δεν με νοιάζει καν οι άνθρωποι. Είναι μαζί, είναι καλά.
είναι μαζί και γελάνε και για να παντρεύονται. Μα αυτό είναι το νόημα τώρα. Άμα γουστάρει ο ένας τον άλλον, πάει τελείως. Μάλιστα. Βλέπω εδώ πέρα η Βόνη και νομίζω ότι ήταν η Βόνη Μπόσνιακ και τρόμαξα. Λέω θα μας βλέπει και η Βόνη Μπόσνιακ, φαντάζεσαι. Ναι, τώρα θα μας στείλει. Δεν έχουμε και πολύ καλά πράγματα παλιότερα για τις αρχές. Α, η Σοφία λοιπόν μας στέλνει καλή σας εκπομπή. Είστε πολύ καλοί και οι δύο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Και κάπως έτσι με αυτό το κομπλιμόν θα πάμε στο. Κομπλιμόν. Θα πάμε στο διαφημιστικό των 5 και θα ακούσουμε και η Ιορδάνη αγαπητό, διότι η Ιορδάνη αγαπητό αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα έρχεται ζωντανά στον Star FM 97,1 για μια συνέντευξη εφόλη.
Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε αυτούς που ακούσαμε. Ήταν ο αγαπημένος Γιάννης Στάσιος με το όλα να τα αλλάξω. Αμέ. Έτσι, γιατί και εγώ όλα θέλω να τα αλλάξω. Δεν μ' αρέσει τα πράγματα. I want to change everything. Εγώ θα τα λέω όλα στα αγγλικά τώρα. Everything. Yes, it is. Everything I hate. Everything you do. Λοιπόν, εσκέφθην. Μην το κάψεις. Εσκέφθην. Ναι. Ότι πρέπει να κάνουμε μία μέρα, μία στήλη. Την έχω έτοιμη σχεδόν. Στήλη άλλα τους. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να την κάνουμε. Θα την κάνουμε. Θέλετε, δεν θέλετε. Με τα τραγούδια που βοηθάνε στο σεξ. Θυμαστείτε, What? Ναι. Τα τραγούδια που μπορείς να ακούσεις όταν κάνεις σεξ. Να μπω στη διαδικασία να το ακούσω δηλαδή κι εγώ. Μπάσκε. Λοιπόν. Και την βλέπεις, τα ακούει και κάνει. Τάμα στην Παναγιά την Τρυπίτη. Τάμα στην Παναγιά τη Μελεδί και ράβει και ένα κεράκι. Λοιπόν, με και τώρα. Που... έτσι στον κόσμο, δε. Και τώρα που είπαμε σεξ. Μας ακούνε μέχρι και στην Ισπανία, χρυσέ μου. Δεν πειράζει, γιατί θα μας βγάλει το κρατικό κανάλι στην Ισπανία να σου πει γιατί δεν κάνει σεξ. Φαντάζεσαι. Φαντάζεσαι. Το κεντρικό δελτίο και λέει. Αν δεν πάρει το Μαρία Ντολόρεθ, Μαρία Ντολόρεθ. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε μία έρευνα τώρα που είπαμε σεξ. Στην έρευνα που λέει. Και δεν έχουν σφίξει ακόμα οι ζέστες. Έτσι και σφίξουν οι ζέστες, θα πολιθούμε, δεν είναι θέμα. Θα... κλιμακτήριο είναι, δεν είναι. Είναι κλιμακτήριο, σε πω πω, πάει τεκτό. Τα γεράμα του χτυπάνε την πόρτα. Μην ανοίξει, κάνε τη λύπη. Θα κάνω τη λύπη. Αυτό. Λοιπόν. Θα πούμε κάτι άλλο. Θα σου πω τώρα για το σεξ, για να το συνδυάσω. Και μετά να πα στην βόμβα που κάνει και το σεξ μέσα σου. Για να πάω στη βόμβα, πάλι για σεξ θα πούμε. Έτσι, να τα. Για σχέσεις βασικά, να πάμε λίγο ωραία. Πιο... πάμε λοιπόν να δούμε τα πιο ενοχλητικά πράγματα που κάνουν οι άντρες στο σεξ σύμφωνα με τις γυναίκες. Ετοιμάστε τα bitcoin στα πάει. Ναι, ξεκάθαρα και την Ειρήνη Χιρδάρη παρέα, τηλεφωνική. Λοιπόν. Το ξέρεις ότι η Ειρήνη Χιρδάρη, γιατί το διάβασα πρόσφατα, είχε κάνει σχολή για σεξ. Ναι. Φυσικά, φυσικά. Παιδιά, το ήξερες αυτό. Ότι έκανε σεμινάρια και όλα και τα λοιπά και τα λοιπά. Η Ειρήνη Χιρδάρη ήταν η πρώτη briefing counter της Ελλάδος. Η οποία, briefing counter, η οποία μίλαγε για σεξ. Μίλαγε για τις σχέσεις, για το σεξ, έκανε... για τα sex toys, για το ένα και το άλλο. Παιδιά, Ελλάδα λίγο, Ελλάδα. Αυτά τα συζητάμε στον καφέ στην Αμερική. Ελλάδα, η Ειρήνη Χιρδάρη και ο Κωστόπουλος ήρθαν και μας άλλαξαν. Έμα! Ήμασταν βλάχοι, καρά βλάχοι. Αν μας ακούτε, κυρία Χιρδάρη, πάρτε μας ένα τηλέφωνο. Ναι, τώρα. Δεν θα έχουμε θέμα, θα χαρούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, σεξ και νεύρα δεν συνδυάζονται. Και στα δύο. Και στα δύο, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, και στα δύο. Έλα, μην τα λες τώρα, δεν θέλουμε να... θα τον πάρω. Γιατί ξέρουμε, από τον Κωνσταντίνο το κατάλαβα ποιο είναι. Υπάρχουν 47.000 με το όνομα Κωνσταντίνου στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε, έλα, πάμε. Και τα δύο κάνω. Σε καλές τιμές. Σεξ και νεύρα λοιπόν δεν συνδυάζονται και όπως είναι φυσικό εννοεί σεξ και φαγητό, ρώτησε ο ακροατής. Σεξ και νεύρα λοιπόν δεν συνδυάζονται και όπως είναι φυσικό για να έχει επιτυχία το πρώτο, θέλεις και μία στοιχειώδη ηρεμία. Άμα χαλάσει το PC, εσύ θα το πληρώσει το μισθό σου. Ο ένας λοιπόν πρέπει να ηρεμεί τον άλλον και αγαπημένα αναγνώστη, ένα του This is Just Life που θα το βρείτε το άρθρο, ένα γυναικείο πόλεμο με όσα τη ενοχλούν στο σεξ ήθελε να σε σώσει. Με βρίζει, γι' αυτό έχει κλείσει την οθόνη. Σύμφωνα λοιπόν με το poll που έκανε το therooster.com, ο κόκορας λέγεται αυτό το site, για κάποιο λόγο, προέκυψαν 5 συγκεκριμένα σημεία που μπορείς να λάβεις υπόψη, λέει, την επόμενη φορά που θα κάνεις σεξ με το αντίθετο φίλο. Προσέξτε να τα πω με υπονοούμενα, γιατί δεν μπορούμε να τα πούμε. Μπείτε στο thisisjustlife.gr να τα διαβάσετε ολοκληρωτικά. Να φύγω, να κρυφτώ, να κατέβω κάτω. Όχι. Μου βλέπει τον υπολογιστή. Δηλαδή θα βάλω όπως βάζαμε μικρά εδώ και το βάζαμε ένα τέτοιο. Σε έχω ξαναπεί, ήμουνα τόσο αντικοινωνικό, αλλά απλώς δεν μίλαγα στα παιδάκια. Δεν έβαζα διαχωριστικό. Θα βάλω διαχωριστικό τώρα. Μισ λεμόνι. Λοιπόν, το 30% των γυναικών που βγήκανε σε αυτό το poll βρίσκει άκρως ενοχλητικό να μην έχει ιδέα ο παρτενέρ που βρίσκεται η κλειδαρότρυπα. Βγάλετε το δαρότρυπα και βάλετε κάτι άλλο δίπλα στο κλί. Νούμερο 2. Το 30% θα σε βρει, δεν είναι κάτι διοίκηση. Άμα θέλει, τα ψάξει από κάτω, θα πει κάπου, θα κρυφτεί. Το 30% κάνει το άγαλμα εδώ. Το 30% λοιπόν επίσης ψήφισε ως άκρος εκνευριστική την πρόορη αυτή. Αυτό, έλα, το καταλάβαμε. Που δίνει δωράκια. Συνέχισε, πάμε. Το 22%. Απόγευμα είναι. Ναι.
Το 22% τσαντίζεται με τους σιωπηλούς εραστές. Δεν θέλουν. Τσαντίζεται. Τσαντίζεται. Μπορεί, γιατί άμα είναι σιωπηλός και η άλλη νευριάσει, θα κάνει τσαντίζεται. Τα νεύρα. Δεν θέλει, θέλει να μιλάτε, να μην είστε σιωπηλοί. Να λέτε ένα τι σου κάνω. Δες, μάρμαρο καρίστου. Δες, πριτσινοπίστολο. Πάρτο, κούνατο με τις ώρες. Να μιλάτε. Αυτό. Το 10% τώρα ενοχλείται, λέει, όταν ο παρτενέρ αρπάζει τα σημεία που υπάρχουν παραπάνω κιλάκια. Σε αυτό είστε λάθος, κυρίες μου. Διότι μπορεί να του αρέσουν τα παραπάνω κιλάκια, να θέλει να πιάνει ο άλλος. Να έχει μας πιέδες για να δίνει ένταση. Ευχαριστώ. Ένταση. Ένσταση θα κάνουμε στο δικαστήριο όταν θα μας πάνε νομικά η διοίκηση. Γι' αυτά που λέμε στον αέρα. Το 8% τώρα τα παίρνει. Το 8% τα παίρνει στο κρανίο, λέει, όταν ο κύριος μπερδεύει το αχα με τον αχα και πάει να μπει επίμονα σε λάθος σημείο. Δηλαδή, αντί να πάει στο βόρειο πόλο, πάει στο νότιο πόλο. Κατάλαβες. Όπως ένας φίλος μου, όταν λέει, ρε παιδί μου, ότι θα εισχωρήσω, δεν λέει θα εισχωρήσω στη σύντροφό του. Είναι ποιητικός, είναι και λίγο κομμουνιστής και είναι και ποιητικός και λέει, τώρα θα, με το τηλεσκόπιό μου θα χαράξω πορεία στον Αμαζόνιό σου. Έχω ένα φίλο που τα λέει αυτά. Έχω ένα φίλο που τα λέει αυτά. Έχω δεκτυπητέλεστε, δηλαδή όλα αυτά που λέμε. Και το θεϊκό που υπάρχει στο Facebook, το ξέρετε που κυκλοφορεί, έτσι. Είμαι η Γρή. Γεια σου, Γρή. Καλά, αυτό το ξέραμε, εντάξει. Είναι παλιό, είναι παλιό. Λοιπόν. Λοιπόν. Αυτά ήτανε. Εγώ αν πωλήθηκα, παρακαλώ πολύ, ας μου το στείλουν σε ένα μήνυμα, να ξέρω. Λοιπόν, για να αποφορτιστούμε. Τι να αποφορτιστείς τώρα, δεν είναι. Θέλουμε να ακούσουμε τον αγαπημένο και φίλητα του Θανάση Περιβολιώτη με το αθλητικό του δελτίο. Startsports.gr λοιπόν και κάθε Κυριακή 90 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις. Και εγώ έχω να ξαναπώ στον αέρα, θα το λέω, να το συνδυάσουν ένα δίδυμο με τον κύριο Καραγιάννη. Πάει και στον κύριο Καραγιάννη το 90 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις. Εγώ θα ήθελα να του δω ένα δίδυμο. Και να γίνει και η Βαλαβάνη κάποια στιγμή. Η Βαλαβάνη γιατί δεν μας νοιάζει. Και να γίνουμε τέτοιοι. Έχει συμβόλαιο με τον Sky, δεν μπορεί να βγει στο Star. Α, έχει και συμβόλαιο. Ε, προφανώς, αφού κάνει το Survivor Panorama. Ακόμα υπάρχει αυτό. Ε, αφού υπάρχει και το Survivor. Α, υπάρχει ακόμα και το Survivor. Καλέ, μέχρι τέλος Ιουνίου. Την ώρα που τότε που θα κλείσουμε και θα κλείσει και το Survivor. Να. Δεν θα προλάβουμε, εκτός αν κάπαμε μια μέρα μετά να σχολιάσουμε τον τελικό. Πήγαμε. Μάλιστα. Α, κοίτα, τι δεν είπαμε με τον Ιωδάνη. Τι δεν είπαμε με τον Ιωδάνη. Δεν είπαμε ότι η Δαλάκα έχει παίξει από το κλειπ του Ιωδάνη, αγαπητού μου. Ε, η Δαλάκα είναι τραυματισμένη τώρα. Και είναι και την στηρίζει φανατικά ο Ιωδάνη. Κάτι είδα στο Twitter. Λοιπόν, πάμε Θανάση Περιβολιώτη και επαναρχόμαστε. Λοιπόν, αποφορτιστήκαμε, αποσυμπιεστήκαμε. Έτσι.
Απολυθήκαμε. Όλα τα είκαμε. Γιατί με ΙΚΑ είμαστε εδώ, αλλά χωρίς ΙΚΑ θα είμαστε μετά, άμα μας διώξουν. ΕΦΚΑ, ένα είναι. Έχει γίνει ΕΦΚΑ. Έχει γίνει ΕΦΚΑ. Αυτό που ΕΦΚΑ από την Ελλάδα. Γιατί δεν αντέχω άλλο. Καλό, καλό, είσαι πολύ καλός. Είσαι ατακαδόρος. Να είστε καλά. Γι' αυτό με πήρατε. Γι' αυτό με πήρατε. Άμα δεν ήμουν ατακαδόρος, δεν με παίρνατε. Για την επιλογή, όχι. Αφού μπήκα μέσα στη διοίκηση και τους είπα 5 ατάκες και μετά τους είπα και τον Μπαϊτέρι. Έρχονται οι μέρες και περνάνε δανεικά σε τάνε. Ωραίο παιδί και τώρα δες. Ευχαριστώ. Αυτό. Και αναρωτιούνται όλος ο κόσμος. Αυτοί τσακώνονταν κάθε μέρα. Τώρα τι έγινε και τους έπιασαν οι αγάπες. Πολλές αγάπες. Γιατί έτσι. Κάποια στιγμή θα μας βγουν τα γέλια και θα τσακωθούμε μια και καλή. Κάτσε να δεις. Όχι. Τώρα τσακωνόμαστε, τα ξαναβρίσκουμε. Δεν είναι έτσι. Είναι οι αληθινές σχέσεις, αγαπητέ. Και οι οικογενειακές ιστορίες των Α. Πες το θέμα σου να πάμε στο άλλο θέμα. Τι θέμα είχα. Α, ορίστε. Ήθελα να πω για τις έρευνες, για τη σχέση εξαποστάσεως. Ναι. Και να αναλύσουμε κάποιες έρευνες. Εδώ οι ακροατές γελάνε, θέλω να σου πω. Γιατί τι λένε. Για αυτά που είπαμε πριν. Ακόμα γελάνε. Ναι. Δεν γελάνε καμιά εβδομάδα ακόμα. Λοιπόν, έχουμε πάθει και έχουμε μάθει, λένε γενικότερα, δόξα για τη σχέση εξαποστάσεως, αλλά κάποιοι το κάνουν. Εγώ του βγάζω το καπέλο που το κάνουν. Το σχέση εξαποστάσεως δεν το ξανακάνω, που να μου δίνεται και όλο τον πλανήτη. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο, ότι πιο δύσκολο υπάρχει, αλλά κάποιοι το κάνουν και εγώ, γιατί δεν του βάζω και το καπέλο αυτό. Και λέω, μπράβο, παιδιά. Λοιπόν, πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου του Queen's, με δείγμα 474 γυναίκες και 243 άντρες. Γιατί δεν το κάνανε 500 και 300 να τελειώνουμε, το κάνανε και εσύ. Κόλλησε και εσύ με αυτό, είχα κολλήσει και εγώ. Τι είναι αυτό. Αγαπητέ, λε μόνο εσύ, δεν και εγώ. Δεν μπορούσαν να πάνε οι υπόλοιποι. Είχαν κλείσει 500, αλλά δεν μπορούσαν να πάνε. Λοιπόν, που ήταν σχέσεις εξ αποστάσεως και 314 γυναίκες και 111 άντρες που ζούσαν μαζί με το τέρι του, έδειξε ότι οι σχέσεις εξ αποστάσεως δεν έχουν χειρότερη ποιότητα από αυτές που δεν έχουν απόσταση. Η επικεφαλής της έρευνας, γιατί δεν είμαστε και τυχαίοι, τα λέμε δηλαδή εμπεριστατωμένα με αποδείξεις. Η ψυχολόγος Emma Dardji, έτσι δηλαδή, ισχυρίζεται ότι σε κάποιους τομείς η σχέση εξαποστάσεως μπορεί να είναι ακόμα και καλύτερης ποιότητας. Προφανώς, άμα δεν τον αντέχεις τον άλλον 24 ώρες, καλύτερη σχέση εξαποστάσεως και τελείωσε. Μα κοίτα, αυτό εντάξει, δεν το αντέχει κανένας. Αλλά να σου πω κάτι. Άμα δεν τον έχεις τον άλλον τον άνθρωπο, ρε παιδί μου, δηλαδή έχεις ανάγκη. Όχι, έχεις ανάγκη να δεις τον άνθρωπό σου. Δεν θα πας να πάρεις ένα λεωφορείο για να τον δεις. Θα βρεθείτε κοντά. Μια αγκαλιά, για μια αγκαλιά, για ένα βλέμμα, για ένα φιλί. Κατάλαβες. Άμα δεν τον έχεις κοντά τον άνθρωπο να τον μυρίσεις και τον έχεις με μια κάμερα, δεν είναι. Να έχεις τη μυρωδιά πάνω του. Σε μένα τα λες. Ευχαριστώ. Αγγλία, Λαμία, 1-0 τώρα. Έμα, τι. Άλλη μελέτη που έγινε στο Πανεπιστήμιο. Καλά, η δημόσια πια. Απέδειξε ότι τα ζευγάρια που βρίσκονται σε απόσταση τείνουν να φροντίζουν πολύ περισσότερα τη μεταξύ τους επικοινωνία, έχοντας ακόμα και 3-4 φορές επαφή μέσα στην ημέρα. Επαφή τηλεφωνική, μην νομίζετε κάτι άλλο, γιατί δεν. Να ρωτήσω λίγο κάτι τώρα πραγματικά. Αφού είπαμε και για σεξ πριν, μπορώ να κάνω αυτή την ερώτηση. Πώς το κάνουν αυτοί που έχουν σχέση εξ αποστάσεως, τηλεφωνικά. Αχ, δεν ξέρω κι εσύ. Δεν το... Μαναχοί τους βρίσκονται. Τους βγάζω το καπέλο, εγώ αυτό λέω. Δηλαδή, λοιπόν, πραγματικά. Τέλος, έρευνα την οποία έκανε η Crystal Jiang. Τι ονόματα κι αυτά. Δεν ξέρω. Με το Πανεπιστήμιο City University of Hong Kong. Στο Hong Kong, γιατί αυτή είναι μικρό αυτή. Τι το θέλουνε το. Έδειξε ότι. Η Κινέζοι είναι μικρό αυτή, αγαπητέ μου. Α, δεν είναι στο Hong Kong. Οι Ιαπωνέζοι δεν είναι. Γιατί το ξέρει, έχει δει Κινέζο και Ιαπωνέζο δίπλα-δίπλα και το μέτριζε. Όχι, μα δεν μπορώ. Έδειξε λοιπόν ότι τα ζευγάρια που έχουν σχέση. Τραγούδια δεν θα ακούσουμε. Ωραία. Που έχουν σχέση από απόσταση νιώθουν μεγαλύτερη ποιότητα από ζευγάρια τα οποία έχουν σχέση και βλέπονται κάθε μέρα. Η λογική πίσω από την αυξημένη ποιότητα βρίσκεται στο γεγονός ότι τα ζευγάρια που έχουν σχέση από απόσταση μοιράζονται περισσότερα και βαθύτερα πράγματα για τον εαυτό του. Πώς να πάω τώρα στο θέμα που θέλω. Δεν θα πάω στο θέμα που θέλω. Θα πάω άλλο, κρατήστε το αυτό για ψυγείο, για αύριο. Και βλέποντας τι κάνετε. Θα πας ενάντια στην επιστήμη. Όχι, δεν θα πάω ενάντια στην επιστήμη. Άμα τα λένε οι επιστημόνες σας εδώ, οι Ιαπωνέζες, οι Κινέζες, οι Ταλιμπανέζες, δεν ξέρω και εγώ τι. Οι Ταλιμπανέζες, μάνα μου. Από το Ταλιμπάν. Πού πέφτει το Ταλιμπάν. Το Ταλιμπάν δεν είναι στο... Νομίζω ότι η Βάσο Καλαργύρου θα παραιτηθεί. Δεν θα αντέξει άλλο. Ή θα πει δεν ξανακάνω, έχω λυψεί εγώ σε αυτούς, βρείτε κάποιον άλλον. Πραγματικά αγαπημένοι ακροατέ, μας κοιτάει με ένα βλέμμα του τύπου ναι. Ναι, τι να πω εγώ τώρα. Οι ακροατές εδώ,
αυτό και τοποθετούνται πάνω σε αυτό το θέμα και λένε αν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει απόσταση και μπορεί να κάνει τα πάντα για να πα να τον πει. Ναι, αλλά υπάρχει το άλλο και υπάρχει απόσταση, την βγάζει μόνο σου με τη Μαρία Παλάμη. Αυτό. Απολύθηκα μετά από αυτό, είμαι σίγουρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Σταρ Κεντρική Ελλάδα. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Όχι, όχι, όχι. Να μην του πάμε μετά. Νίκο Οικονομόπουλο. Για παράδειγμα. Να μην του αφήσουμε να είναι Νίκο Οικονομόπουλο. Τώρα θέλω να τα ακούσω. Καλά, καλά, εντάξει, μην μα φάτε. Καλά. Τώρα να ακουγόμαστε. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι εδώ πέρα Κροατής μου στέλνει το Hong Kong είναι στην Κίνα. Άρα είχα δίκιο. Και οι Χογκονέζοι είναι μικρό από αυτού. Η Ιαπωνία τι είναι, παιδί. Η Ιαπωνία. Ναι, απλά τι είναι η Ιαπωνία. Θε να σου κάνω μάθημα γεωγραφία, δεν μπορώ. Δεν ήμουν πάρα πολύ καλή. Είχα 7 στα 20 στη γεωγραφία. Κάτω τη βάση είχα στη γεωγραφία. Αλλά το Hong Kong ξέρω ότι είναι στην Κίνα.
Ναι. Βλέπω εδώ πέρα Δέμκα λέγεται ένα προφίλ. Τόκιο είναι στην Ιαπωνία, Νάτα. Αχ, το Τόκιο, βρε παιδιά, ναι. Λέω κι εγώ. Εδώ βλέπω Δέμκα και νόμιζα ότι έγραφε Δαλάκα και λέω δεν έχει Δαλάκα. Δεν είναι. Ναι, το σεβαίνω. Τα φιλιά μας που ξέρουν την Πούμπα. 11 Μαΐου δεν ξέρουν την Πούμπα, θα είναι εδώ να πούμε. Λοιπόν, επειδή πήγε και. Αλλά θέλω. Τρόμαξα. Αλλά και 58, πότε πέρασε εγώ. Δεν άκουσα. Α, επειδή πήγε και 58, θέλει να τσακωθεί. Δεν ήμουν καλό. Τι ήταν αγαπημένο. Τα αστεία και τα λατινικά. Και εμένα. Ήμουν τη φιλοσοφική. Ήμουν και εγώ τη φιλοσοφική. Αλλά δεν πέρασε ποτέ. Λοιπόν. Μετά πήγα σε άλλο κομμάτι. Λοιπόν, να αποχαιρετιστούμε. Δεν θα πούμε το βιογραφικό μας τώρα, το έχει μέσα εκεί, ναι, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, μετά πήγα στη γυμναστική σου. Αυτό. Λοιπόν, θα κάνουμε αφιέρωμα. Μία μέρα Βάσια να πει το βιογραφικό του δύο ώρες, μία μέρα. Να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Πέμπτη. Προπαρασκευή. Ναι, προπαρασκευή. Προπαρασκευή, με παρέα. 19 του μηνός αύριο. Πάει και ο Απρίλη. Σιγά σιγά, έφυγε ο Απρίλη. Στάσαμε τα μισά. Μάη και μετά θα πιάσουμε. Απλώς στην παραλία. Να φτιάσετε. Και... Είναι... Μην τολμήσεις και μου στείλεις βίντεο που παίζεις ρακέτες, θα σε μπλοκάρω. Κοίτα, ή ανεβάσεις φωτογραφίες με ρακέτα, είναι το πράγμα το οποίο μισώ στην παραλία. Κπονκ, πονκ, 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 πονκ. Πας να ηρεμήσεις λίγο και δεν μπορείς. Καταρχήν δεν μπορώ να κάτσω να κάνω ηλιοθεραπεία. Ή θα παίξω beach volley ή θα παίξω ρακέτα. Κάτι τέτοιο. Να παίξει beach volley που είναι κάνω... μακριά τις ξαπλώστρες. Ή θα κάνω και kite γιατί πέρυσι ξεκίνησα και. Να κάνει και kite που είναι μακριά τις ξαπλώστρες. Μακριά από μένα. Σε περίπτωση στη μία και μοναδική να πάω στην παραλία μια φορά το καλοκαίρι. Θα πάμε, θα σε πάω μαζί. Μωρή να πάτε εσεί και να περνάτε και τη δυο μορφά. Να πάμε μαζί. Να πάτε. Θα κάνουμε και tour. Πάμε σκιάθο. Πάμε tour, σκιάθο. Ναι, τι ωραία που είναι σκιάθο. Εγώ θα με σκιάθο γιατί θα παίξω μουσική σε κάποια μέσα ένα μαγαζί. Μέσα στο καλοκαίρι κάποιες φορές μέσα την εβδομάδα. Μπράβο σου, να μου πεις πότε να έρθουμε εδώ. Ναι. Λοιπόν. Βάσια Πανοπούλου ήταν στο μικρόφωνο εγώ. Για σήμερα. Σχολίασατε. Με 16 πόντους τα κούνη και τα χέρια στην ενάταση. Λοιπόν. Δεν φοράω. Να. Γι' αυτό θα ήσουν 2 μέτρα. Ορίστε. Ναι, να πας την καινούριο, να κάνεις το fashion blogger of the year. Λοιπόν. Ευχαριστώ. Άγγις Τακίνης επίσης. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου ήταν και Βάσο Καλαργύρου και σήμερα μας άντεξε, για πόσο κανείς δεν ξέρει. Μείνετε συντονισμένοι στον Star FM 97,1. Ακολουθεί η αθλητική ραδιοεφημερίδα της Sport Day και η σύνδεση με τον Α989 με τον Αντώνη Αντωνόπουλο. Ενώ στην τηλεόραση του Star Κεντρικής Ελλάδας στις 8.30 τα αναλυτικά γεγονότα του Star και στις 10 η εκπομπή Ήπεθρο. Συνεχίζει ενημέρωση μέσα από τον Star FM 97,1 με τα μονόλεπτα δελτίων. Ξέχασα τη Λένα, συγγνώμη. Ξέχασα τη Λένα. Με τη Λένα Παρασκευά. Με τη Λένα Παρασκευά, το είδωλο. Το είδωλο. Fashion icon, να πούμε. Ποια. Λοιπόν. Γενικότερα οι παρουσιάστρες του Star Κεντρικής Ελλάδας είναι fashion icon. Δηλαδή είναι μία και μία. Δεν υπάρχει. Είναι πάντα μέσα στη μόδα, έχω να πω. Έχω να το πω. Λοιπόν, αύριο θα τα πούμε εμείς στις 4. Η ενημέρωση στον Star FM 97,1 ξεκινά από τις 7 με την ιδιαίτερη καλημέρα με τον Γιώργο Σιμόπουλο. Μετά με την Όλγα Λαθύρη ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα. Τη Όλγα Λαθύρη. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο στις 4. Και τη Σοφία Τηλιοπούλου, μία με μία και μισή διαγνώσεις, ραδιοφωνικές διαγνώσεις, παρέα με τα ιατρικά news.gr. Ευχαριστώ. Και μετά εμείς. Και μετά εμείς. Σαραμπαγκλάν. Σαραμπαγκλάν, τη Σαραμπαγκλάν και όπαλα και φύγαμε και γεια σας. Και γεια σας.